Είχαμε προκηρύξει τάση εργασία με πρωτοβουλία των καθαριστών με το συμβάσιο τέλο πάντων του ΣΟΚ του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Πιέσαμε, πήραν αποφάσει και άλλα σωματεία αλληλεγγύη και στήριξη και το σωματείο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Μετά από πολύ προσπάθεια πήρε και αυτό. Και είμαστε εδώ ουσιαστικά γιατί παλεύουμε για τη σταθερή και μόνιμη δουλειά που πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενο και φυσικά έχει συμβασιό για το πέρα στην καθαιρέτη του νοσοκομείου. Είναι ένα δύσκολο χώρο. Είναι ειδικό νοσοκομείο, έχει πολλές απαιτήσεις. Ήδη είμαστε λίγα άτομα. Προσπαθούμε να καλύψουμε πόσα κτίρια μέσα στο νοσοκομείο και 15 δομές εξωτερικές του νοσοκομείου. Και τρέχουμε από εδώ και από εκεί για αυτόν τον λόγο. Και ουσιαστικά εδώ πέρα είμαστε για να διεκδικήσουμε τη σταθερή και μόνιμη δουλειά που αρμόζει σε κάθε εργαζόμενο. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχει μια μικρή νίκη, γιατί ενώ περιμέναμε 30 έτη να απορριφθούμε, γιατί έλεγε η τρίμηνη παράταση, πήραμε με χθεσινή απόφαση πάλι άλλους 3 μήνες, αλλά φυσικά δεν σταματάμε εδώ πέρα. Διεκδικούμε το παραπάνω τη σταθερή και μόνιμη δουλειά. Είναι δραματική. Δουλεύουμε από το Σεπτέμβριο με μείον 8 άτομα λόγω αναστολής συναδέλφων, τον οποίο έληξε η σύμβασή του το Δεκέμβριο και δεν χάθηκαν οι θέσεις. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε άλλα άτομα. Κάνουμε 2 τμήματα, 4 και 3 τμήματα καλύπτουμε. Ζούμε στην ανασφάλεια. Το Μάρτιο πάλι ήμασταν τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα υπογράψαμε όχι σύμβαση, μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεχόμαστε την παράταση. Τα ίδια γίνεται και τώρα. Η κατάσταση είναι τραγική δυστυχώς. Βάλαμε πλάτη 2 χρόνια με την πανδημία. Πηγαίναμε στο σπίτι μας, δεν μπορούσαμε να αγκαλιάσουμε, να φιλήσουμε τα παιδιά μας, γιατί φοβόμασταν. Μπαίναμε χωρίς να ξέρουμε τίποτα, με κίνδυνα της ζωής μας μέσα. Τι να πω, είναι τραγικά τα πράγματα. Και τώρα έχετε πάρει την τρίμηνη παράταση. Αυτό θα το δείτε μπροστά σας και το επόμενο διάστημα, δηλαδή ξανά. Γιατί πάλι 30 ακούσαμε χθες για τρίμηνη παράταση, δεν υπογράψαμε κάτι, δεν έχει έρθει κάτι από ό,τι γνωρίζω μέχρι και σήμερα σε ΦΕΚ, δηλαδή για να υπογράψουμε. Μας είπανε ότι την πήραμε, αλλά αν δεν υπογράψουμε. Αλλά και πάλι με την τρίμηνη παράταση, πάλι 30 Σεπτέμβρη, πάλι έχουμε τα ίδια. Ζούμε μια ομοιρία στην ουσία. Εργάζομαι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο 12 χρόνια. Τα 6 χρόνια είμαστε με εργολάβο ήμασταν και τα 6 χρόνια με ΣΟΚ, με παρατάσεις. Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες. Είναι ειδικό νοσοκομείο το ψυχιατρικό, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά έχουμε συνηθίσει, αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε. Το θέμα είναι ότι κάθε λίγο και λιγάκι ερχόμαστε στο σημείο να μας λένε τέλος. Βρίσκεστε χωρίς εργασία, χωρίς τίποτε. Έχουμε και μία ηλικία που δεν είναι εύκολο για μας τώρα να βρεθούμε εκτός και χωρίς δουλειά. Καλύπτεται πάντως πάγιες ανάγκες, όχι έκτακτες. Πάγιες και διαρκείς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα μας δώσανε πάλι μία τρίμηνη παράταση, την οποία δεν έχουμε υπογράψει. Και το Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι στα ίδια. Φτάνετε ή πρέπει να υπάρχουν κι άλλους. Θέλουμε κι άλλα άτομα, οπωσδήποτε. Να φτάσουμε. Είμαστε ήδη μείον 8. Και 3 αναρωτικές διαρκείας μεγάλες, μείον 11. Άδειες καλοκαιρινές, ενώ ήταν να πάρουμε 10 μέρες, από χθες μας λένε ότι θα πάρετε 5 μέρες ή ένα Σαββατοκύριακο. Έχουμε να παίρνουμε. Δεν έχουν πάρει άδεια από μέσα στο Σεπτέμβριο. Ρεποδίκη, τα φάγανε. Τέλος πάντων, πολλά. Γενικά δεν παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε. Και καλύπτεται πάγιες ανάγκες, έτσι. Και εννοείται. Και από πάνω μας λένε τρίμηνες και είναι ένα νοσοκομείο, ειδικό νοσοκομείο, το οποίο δεν μπορεί να πει ένας μέσα να δουλέψει σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς όταν μπήκαμε, ήμασταν με το ένα πόδι να μείνουμε και με το ένα πόδι να φύγουμε. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μάθαμε τους ασθενείς, μάθαμε να συμπεριφερόμαστε αναλόγως. Και θέλουμε τώρα να μας διώξουν, να βάλουν ένα συνεργείο το οποίο δεν ξέρω τι θα καλύψει και αν θα καλύψει. Γιατί τώρα η τεθάωρη εργασία και η εξάωρη με 300 και 500 ευρώ δεν καλυπτόμαστε. Η ζωή έχει γίνει έτσι που δεν μπορούμε. Εμείς προσωπικά που είμαστε από παλιά και όλοι μαζί οι εργαζόμενοι έχουμε προσφύγει δικαστικά ένα δικαστήριο το οποίο εκκρεμεί.
Έχουμε εργαστεί στο COVID, έχουμε περάσει τα πάντινα. Από πέρσι το Σεπτέμβριο καλύπτουμε 9 άτομα που έχουν απολυθεί λόγω αναστολών. Κάνουμε από 2 και από 3 τμήματα. Έφτασε ο καιρός των αδειών, μας λένε δεν μπορείτε να πάρετε από 2 εβδομάδες, θα πάρετε από 1 εβδομάδα. Γενικά οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και αγωνιζόμαστε για αυτή. Πρέπει να σταματήσει αυτό πλέον. Οργανικές θέσεις λένε το νοσοκομείο υπάρχει. Έχουμε κάνει αίτηση στο επικουρικό όλοι που εργαζόμασταν μέσα να μας πάρουν από επικουρικό. Αλλά πάντως όχι σε εργολάβ. Και έχει ανακοινωθεί και το όνομα της εταιρείας το οποίο θα αναλάβει, είναι Αθηναϊκή. Έχει κάποια έργα εδώ στη Θεσσαλονίκη που ούτε πληρώνει, τους χρωστάει μήνες, ούτε δώρα τους δίνει, ούτε τίποτε. Αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια γι' αυτό. Αυτά έχω να πω. Ζητάμε όχι απλώς παράταση. Ζητάμε να ανοίξουν οι οργανικές θέσεις ή να γίνουμε ορίστου χρόνου. Να μην κινδυνεύουμε κάθε λίγο και λιγάκι να χάσουμε τη δουλειά μας. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι σημερινές, σίγουρα ξέρουμε την κατεύθυνση που έχουν και τις ιδιωτικοποιήσεις, να φέρουν εργολάβους στα νοσοκομεία που έχουν κάνει στα περισσότερα νοσοκομεία μέχρι τώρα, το οποίο δεν συμφέρει και το νοσοκομείο, είναι και αναποτελεσματικό και φυσικά ας πούμε και οι δαπάνες είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες από ό,τι κοστίζουμε και εμείς σαν συμβασιούχοι στο νοσοκομείο. Είναι τα διπλάσια λεφτά ζητάει κάποιος εργολάβος για να λάβει τις εργολαβίες και φυσικά με ελαστικές μορφές απασχόλησης στους εργαζόμενούς του, πολύ πιο εντατικά, πολύ πιο δύσκολα, με συνθήκες γαλέρας. Δεν σταματάμε λοιπόν μετά από εδώ, από τη σημερινή στάση, θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο δραστικά και με άλλες μορφές κινητοποιήσεων και δράσεων και φυσικά για τον απότερο στόχο της μόνιμης και σταθερής δουλειάς πρέπει να έχουμε όλοι μας. Πιστεύετε ότι η πίεση των αγώνων που αναπτύξατε το προηγούμενο διάστημα έφερε αυτό το αποτελέσμα, έστω και αυτό? Νομίζουμε ναι, γιατί γενικά και το υπάρχον σωματείο το οποίο από τη διοίκησή του στις τελευταίες εκλογές έχει αποτελέσει ότι είναι πάρα πολύ αντιδραστικό και γενικά δεν θέλει να πηγαίνει φίλο με στο νοσοκομείο και από τους εργαζόμενους για τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι νοσοκόμοι, με τις ελλείψεις προσωπικού, με τις αναστολές. Εμείς το προηγούμενο διάστημα πιέζαμε όσο μπορούσαμε και οι πρωτοβουλίες δικές μας με επιτροπές αγώνων που φτιάξαμε των εργαζομένων μαζευτήκαν και το πλουδιάζαμε πως θα κάνουμε κάτι παραπάνω να πιέσουμε και τη διοίκηση και την ΥΠΕ και την κυβέρνηση για το δικό μας το πρόβλημα. Και επειδή είδαν αυτή την κινητικότητα προφανώς, πιεστήκαν και αυτοί και κινητοποιηθήκαν έστω την τελευταία στιγμή και μας στηρίξαν. Προφανώς, κάτω από την πίεση που λέγεται. Κάτω από την πίεση των εργαζομένων. Από πάνω δεν κερδίζεται συνήθως τίποτα, αν δεν πιέσουν από κάτω.